μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας επαναλαμβάνουμε αυτό τον θαυμάσιον ύμνο της πίστεώς μας. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Αυτή η περιπόθητη σωτηρία την οποία αναζητούμε εις όλου του μήκος της ζωής μας, αυτό σήμερα ομολογούμε, το επιτυγχάνουμε με τη σάρκωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται στον κόσμο επιτέλους μετά από τόσους αιώνες και μετά από τόσα χρόνια, έρχεται κοντά μας για να μας ενώσει με τον Χριστό, να μας ενώσει με τον Θεό, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σήμερα βρίσκομαι σε αυτό τον Ιερό Ναό. Και ανανεώνουμε μετά από 60 και πλέον χρόνια, ενθυμούμενος ότι σε αυτό τον Ιερό Ναό, όταν γίνονται τα εγγένεια επί Μακαριστού Μητροπολίτου Εμμανουήλ, φοιτητής όν ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη, λαϊκός, ήμουνα στο εσωτερικό του ναού για να είπω εκείνο το περίφημο «Και τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης» και άκουσα μια φωνή απ' έξω. «Δεν ακούγεται, πιο δυνατά» μου λένε. Και φώναξα από τα βάθη της καρδιάς μου «Και τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης» και σήμερα με αξιώνει ο Θεός να είμαι μαζί σας, να ψάλω μαζί σας αυτόν τον υπέροχον ύμνο της σωτηρίας μας, να έχω την ευλογία του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας, ο οποίος πάντοτε επιθυμεί να τον αντικαθιστώ εκεί που χρειάζεται να πάει σε άλλο τόπο και να λειτουργήσω μαζί σας μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, να σας ευχηθώ το καλύτερο. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε. Στέλνουμε χαιρετισμό αγάπη σε όλα τα ευλογημένα μας δωδεκάνησα, όπου παρακολουθούν την εκπομπή μας αλλά και την τηλεόραση Θάρη. Η χαρά μας είναι μεγάλη αλλά και ευλογία ιδιαίτερη, γιατί σήμερα δεν βρισκόμαστε στη Ρόδο αλλά στην Κο, στην Ιερά Μητρόπολη Κο και Νησίρου. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμεθα σε έναν ευλογημένο άνθρωπο, σε έναν ευλογημένο ιεράρχη, σε ένα λόγιο ιεράρχη, ο οποίος ανάλωσε τη ζωή του για την αγάπη του Χριστού αλλά και για την αγάπη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας, κύριος Ιερεμίας. Έλκει την καταγωγή από την Κο, Σεβασμιότατε, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Και το αισθάνομαι ως ευλογία αυτό, γιατί από πολύ καιρό παρακολουθώντας σας εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Κο, με τον αγαπητό και εξαίρετο Σεβασμιότατο, τον Άγιο Κο και Νησίρου κύριο Ναθαναήλ, σας βλέπαμε και από την τηλεόραση Θάρη να χωροστατείτε, να λειτουργείτε. Και νομίζω ότι εμείς οι Διοδεκανήσιοι έχουμε αυτή την άβρα, την νησιώτικη, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Εν πρώτης να σας ευχαριστήσω εγώ που ήρθατε σε αυτό το νησί μας και είχατε την καλοσύνη να έρθετε να πάρετε αυτή την εγόμενη συνέντευξη σήμερα. Τα αισθήματά μου είναι ανακατεμένα αυτή την ώρα. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για σας προσωπικά. Σας παρακολουθώ από τις εκπομπές που κάνετε μέσα από το Θάρι. Είναι μια εκπομπή περιφερειακή της Δωδεκανήσου, αλλά ξεφεύγει και από τα όρια, διότι καλύπτεται συνεντεύξεις και παρουσιάσεις από όλο τον κόσμο, από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και από όπου χρειάζεται να είστε παρόν. Δεν θέλω ούτε να σας επενέσω, να σας κορακεύσω, αλλά νομίζω δεν είναι περιττό να πω ότι πράγματι εκπροσωπείται μια πτυχή της Εκκλησίας η οποία είναι πολύ σημαντική και η οποία εκφράζει ακριβώς την ιεραποστολική της αποστολή. Άλλωστε το Θάρι και ο ηγούμενός της, ο νυν Γάνου και Χώρας, ο Αμφιλόχιος, από εκεί άρχισε την αποστολή του και τη συνεχίζει σήμερα με τον καλύτερο τρόπο μαζί σας. Επομένως, να μην μακρηγορήσω πάνω σε αυτή τη μικρή εισαγωγή, να εκφράσω πάλι τις ευχαριστίες μου, να χαιρετήσω εσάς, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο που θα έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει μαζί μου με αυτά τα ευλίγα που θα πω και τα οποία εκφράζουν πραγματικά σε μια πορεία της ζωής μου η οποία προχωράει, να μην είπω τίποτε άλλο, σε ένα νέο περιβάλλον, στο περιβάλλον του νησιού μας, της νησού Κο, μετά από υπηρεσία προς το εξωτερικό που αγγίζει τα 60 χρόνια. Ολόκληρη ζωή. Ολόκληρη ζωή
και επομένως τώρα ήρθα να ανακεφαλαιώσω κατά κάποιον τρόπο όλο αυτό το βίωμα στο εξωτερικό, που αν το εκτιμήσω θα δοξάσω πρώτα τον Θεό που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Μέσα σε τόσες περιπτώσεις, αντίξωες καταστάσεις στο εξωτερικό, να μπορέσω να κρατήσω όλο το ποίμνιο του εξωτερικού, τον ελληνισμό του εξωτερικού, μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν ξέφυγε από τις παραδόσεις, και οι οποίες παραδόσεις κατά κάποιον τρόπο έρχονται και κυρίως και από τα νησιά μας, από την Κάλυμνο, από τη Ρόδο, από την Κο. Και επομένως δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσω αυτές τις εποχές, τις τόσο δύσκολες για μένα προσωπικά, αλλά και τις τόσο έντονες, για ένα αποτέλεσμα το οποίο έγινε προς δόξαν Θεού και για τη στερέωση του ορθοδόξου ελληνικού πνεύματος μέσα σε χώρες εξελιγμένες της δυτικής νοοτροπίας, όπως τα λέγαμε, στη Δύση, η οποία έχει πολλά να μας διδάξει από όλες τις πλευρές, και αρνητικά και θετικά, αλλά όπως προχωρεί ο κόσμος, μάλλον προς το θετικό πηγαίνουμε, διότι η κοινωνική συνοχή όλων αυτών των χωρών προχωράει προς την καλυτέρευση των συνθήκων της ζωής, και επομένως καλύπτει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου που εργάζεται με τον καλύτερο τρόπο και τον τιμιότερο όσο είναι δυνατό τρόπο, για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ύπαρξή του και την ζωή του στη σύγχρονη εποχή. Φύγετε όμορφα θέματα, σεβασμιότατε, αλλά θέλω λίγο να ξετυλίξουμε το κουβάρι της προσωπικής σας ζωής. Να μας πείτε πώς ήταν τα πρώτα σας παιδικά χρόνια και να δούμε αυτούς τους σταθμούς. Γιατί είχε στα αυτιά μου αυτό που είπατε και είναι πολύ σωστό, ότι η Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή είναι και η Εκκλησία χωρίς Αποστολή. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος ο οποίος συναναστράφηκε μαζί σας, αυτός ο κόσμος ο οποίος κατηχήθηκε από εσάς, νομίζω ότι έχει αφήσει πάνω του αυτό το αποτύπωμα το εκκλησιαστικό, το χριστιανικό, το ορθόδοξο. Και νομίζω ότι όταν έχουμε αυτή τη σφραγίδα βαδίζουμε και σωστά, το σωστό και ορθό δρόμο. Γεννηθήκατε λοιπόν εδώ στην ΚΟ. Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια που ήρθατε, πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι τα ίδια ή έχουν αλλάξει καταστάσεις, εποχές, ήθη και έθιμα? Κοιτάξτε, εδώ όταν επανέρχεται κανείς στην πατρίδα του, παραμερίζει όλα τα άλλα και προσπαθεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο αναμνήσεων παλαιών και βιωμάτων παλαιών. Και αυτή όλη η πορεία της ζωής που άρχισε από τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δύσκολες εποχές. Πολύ δύσκολες εποχές. Και ευτυχώς που υπήρξαν για μας, για την πορεία τη δική μας, αυτές οι δύσκολες εποχές, για να χαρκέψουμε τον χαρακτήρα μας μέσα σε ένα καινούριο κόσμο και να μην δηλιάσουμε, να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο μένει εις τον αιώνα κατά την κρίση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επανερχόμενος λοιπόν στην πατρίδα, ξαναρχίζει μέσα μου μια καινούρια πορεία, η οποία είναι απόλυτα προσωπική. Μια όμως που μου δίνεται την ευκαιρία, ας το κάνουμε και ένα κοινό σημείο αναφοράς, όχι για τίποτε άλλο λόγο, αλλά για να διδασκόμεθα όλοι από τα παραδείγματα της ζωής και από την δυνατότητα που έχουμε να μεταφέρουμε στους ανθρώπους μας εκείνο που κυριαρχεί, που είναι Κύριο, να ακολουθούμε αυτές τις εντολές του Ευαγγελίου, αυτής της νέας αγγελίας του ερχομού του Θεού. Το χαρμόσυνο άγγελμα. Το χαρμόσυνο άγγελμα, το οποίο μας καλεί μέσα σε συνθήκες γήινες, ανθρώπινες, να συνδυάσουμε τον ουρανό και τη γη. Και είναι το πιο δύσκολο έργο το οποίο καλούμεθα να κάνουμε μέσα στη ζωή μας, και έχουμε συνήθως την σύγχυση αυτού του πράγματος. Πάντως η εκπομπή λέγεται πρόσωπο προς πρόσωπο. Αν σας ήξερα νωρίτερα θα έλεγα μεταξύ ουρανού και γης. Ωραίος τίτλος. Μεταξύ ουρανού και γης. Μου είπατε για τα συναισθήματα της ΚΟ, αλλά εγώ θα προσέθετα για μια καλύτερη παρουσίαση των πραγμάτων ποια ήταν η πορεία η προσωπική μου, όχι βεβαίως η προσωπική μου, η οποία προσωπική μου εμπειρία εντάσσεται μέσα σε μυαλό. Εγώ φεύγοντας από εδώ, από το δημοτικό σχολείο, πήγα στην Πάτμο. Έκανα τρία χρόνια στην Πάτμο. Με συνθήκες πολύ δύσκολες, μεταπολεμικές. Μέσα από τη φτώχεια και την πείνα που είχαμε στην κατοχή, ένα παιδί σηκώνεται και φεύγει. Γιατί έφυγε? Διότι τον συμβούλευσαν οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν τότε, «Α, εσύ καλώς είσαι να πας
έξω λιγάκι να σπουδάσεις. Να πας στην Πάτμο, να πας στην Πάτμο και εκεί θα σπουδάσεις. Πρώτος σταθμός λοιπόν η Πάτμος. Μετά από 3 χρόνια, δεύτερος σταθμός η Κωνσταντινούπολης. Θεολογική σχολή. Θεολογική σχολή της Χάρτης. Διότι ένας πατριώτης μας που ήταν γραμματεύς ο Γαβριλίδης στο Πατριαρχία ήρθε τότε για διακοπές και πάλι το περιβάλλον μου είπε ότι έχουμε αυτό το παιδί που πάει στην Πάτμο. Λέει και εκείνος έχουμε και στην πόλη τη Θεολογική Σχολή της Χάρτης. Να πάμε εκεί. Άστε με εμένα να πάω πίσω και να κατακτοποιήσω τα πράγματα. Έτσι συνεχίστηκε η πορεία. Αγαθή συγκυρία όλα αυτά, γιατί κάποιοι σεβασμιότατε λένε ότι στην τύχη οφείλονται κάποιοι σταθμοί της ζωής μας. Στην τύχη φαίνονται. Εκπορεύονται από τον Θεό όλα. Όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση είναι μια πορεία που ο Θεός μας χαράσει μέσα στη ζωή μας. Το σχέδιο αυτό φαίνεται του Θεού. Εκ των υστέρων. Και επομένως ξεκινάω μέσα σε δύσκολες εποχές. Η δεκαετία του 50, πάλι ένα νέο παιδί ξεκινάει να πάει μόνο του στην ξενιτιά. Υπήρχαν αντιδράσεις από το οικογενειακό περιβάλλον? Όχι. Πού θα πας, τι θα κάνεις? Όχι, στο άγνωστο. Το αντίθετο. Διότι είχα γονείς, οι οποίοι, ο Θεός να τους αναπαύσει εκεί που είναι μετά από τόσα χρόνια, οι οποίοι ξέρανε και αυτοί και αγωνιζόταν μέσα σε αυτό το περιβάλλον της εποχής εκείνης να αναθρέψουν την οικογένεια. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο πολύ σοβαρό, να κρατηθεί η οικογένεια μέσα σε αξιοπρεπή παρουσία και βάση για να γίνουν τα παιδιά των ανθρώπων που δεν πήγαν στα σχολεία λόγω καταστάσεων τότε και ήταν μέσα σε εισαγωγικά αγράμματοι μεν κατά γράμμα, αλλά πνευματικοί άνθρωποι, τα παιδιά τους να γίνουν καλύτεροι από αυτούς. Αυτό ήταν το σύνθημα της οικογένειας. Να μάθετε γράμματα. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής μας και η παρακολούθηση που μας γινόταν ήταν πώς θα γίνουμε άνθρωποι. Αυτό ήταν το πολύ κύριο. Βασικό αυτό. Και φανταστείτε τώρα εμείς στα παιδικά μας χρόνια τι συναισθήματα είχαμε να γίνουμε άνθρωποι. Δεν ξέρω αν γίνηκαμε άνθρωποι, αλλά κατά Χριστόν νομίζω ότι κάπου έχουμε εξελιχθεί. Συνεχίσαμε, για να μην με ακρηγορώ, Θεολογική Σχολή της Χάρκης, 3 άλλα χρόνια γυμνασιακά, χωρίς να μπορώ να έρθω πίσω, διότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες και οι οικονομικές προπάντων. Και μετά από τελείωσα το γυμνάσιο και άρχισε η ακαδημαϊκή περίοδος και πορεία, τότε άρχισα να έρχομαι τα καλοκαίρια. Τελείωσαν οι σπουδές. Όλη αυτή η πορεία ήταν θα χειροτονηθείς ή δεν θα χειροτονηθείς. Το δίλημα, ε. Το δίλημα ήταν αυτό. Και το δικό μου το δίλημα ήταν άστο αργότερα, διότι από την αρχή μου έλεγαν θα πας εκεί αλλά δεν θα γίνεις παπάς. Αυτό μπορείς να πας και εκεί, μπορείς να πας και εκεί, θα δούμε πώς θα γίνει. Αυτό το θα δούμε έφτασε μέχρι το τέλος. Μέχρι δηλαδή που τελείωσε και η ακαδημαϊκή μου πορεία εκεί. Οπότε τέθη πλέον το δίλημα το μεγάλο. Έτυχε να είμαι ένας από τους καλύτερους μαθητάς και το σχέδιο τότε της θεολογικής σχολής και του σχολάρχη μας του Μακαρίτη Σταυροπόλεως Μαξίμου ήταν οι καλύτεροι μαθητές να βγουν στο εξωτερικό, να επιμορφωθούν για να γυρίσουν πάλι στη σχολή και να συνεχίσει η πορεία της σχολής. Μεγαλόπνοο σχέδιο, όπως και του Πατριάρχου Αθηναγόρα, ο οποίος ήταν μπροστά. Και τα δύο μαζί συμβάδιζαν την εποχή εκεί. Οπότε πλέον, όταν τελείωσαν και οι ακαδημαϊκές σπουδές, όταν έφυγαν όλοι από τη σχολή, τότε πλέον βρέθηκα μπροστά στο δίλημα. Θα χειροτονηθείς ή δεν θα χειροτονηθείς. Και όταν σε ένα νέο, ο οποίος στάθμισε όλη του τη ζωή, έβλεπε τους ανώτερους του, τον Πατριάρχη, τον Αθηναγόρα, όλους τους καθηγητάς, τον Μάξιμο, να έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς το πρόσωπό μου για τον Α ή Β λόγο, επειδή ήμουν καλός μαθητής, περιπίν, επειδή ο χαρακτήρας μου ήταν τέτοιος, θα ήταν δύσκολο εγώ να αντιδράσω διαφορετικά. Δεδομένες όλης της πορείας, εκεί κατέληγε το πράγμα. Ότι η συνείδησή μου, η ευθύνη μου, η ανταπόκρισή μου ήταν αυτή η πορεία την οποία χάραξε η Εκκλησία μου. Πάντα όμως το πνεύμα της ελευθερίας, έτσι. Ναι, κανείς δεν μου επηρέασε με τη βία. Το μόνο πράγμα που είναι και σας το λέω να, ήταν της μητέρας μου. Η οποία μητέρα μου ήταν μια αυστηρή γυναίκα και η οποία έλεγε το εξής. Κάνε παιδί μου ό,τι θέλεις, αλλά μάταιος είναι και ο κόσμος. Και να γίνεις
δεν θα είναι άσχημο. Δεν μου είπε θα γίνεις, ούτε και δεν θα γίνεις. Αλλά η διπλωματική της τοποθέτηση με έκανε να νιώσω ότι η ελευθερία, η προσωπική, είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχήσει. Αλλά και ένας υγιής προβληματισμός. Ένας υγιής προβληματισμός. Όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο εκκλησιαστικό, θα το λέγαμε. Εκκλησιαστικό θα το λέγαμε. Διότι 7 χρόνια στη σχολή, εμείς ζυμωθήκαμε μέσα στην εκκλησιαστική συμπεριφορά μας. Όλος μας ο χαρακτήρας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, σμιλεύτηκε εκεί. Και γιατί το λέω αυτό, διότι και μέχρι σήμερα φέρομαι τα στίγματα αυτής της μορφώσεως. Κρατάμε, όταν λέμε ότι σήμερα είμαι θα αποφοιτητή της Χάλκης, δεν είναι ένα φαινόμενο, είναι ένα ουσιαστικό φαινόμενο μέσα στη ζωή. Έχουμε πλάσει τον χαρακτήρα μας μέσα στη διδασκαλία, την ακαδημαϊκή και την άλλη της θεολογικής σχολής, βαλεμένης μέσα σε ένα περιβάλλον του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και επομένως όλη αυτή η πορεία, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον σήμερα αλλά άφησαν τα στίγματά τους μέσα στην ζωή μας, μας έβαλαν σε ένα πλαίσιο πλέον οριμάσεως του χαρακτήρας μας. Και επομένως η απόφαση να γίνει κανείς κληρικός είναι μία ελευθέρα επιλογή. Και αυτό έγινε και στο πρόσωπό μου. Τώρα μετά από αυτό πήγα για σπουδές. Ας αφήσουμε τον κλάδο της σπουδής με υποτροφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πήγα στο Παρίσι το 1959 για λειτουργικές σπουδές, διότι εκεί υπήρχε το ανώτατο Ινστιτούτο Λειτουργικής που εξερθάται από την Ρώμη και είχε την έδρα του στο Παρίσι. Εκεί συναναστρέφεστε οπωσδήποτε και με ανθρώπους μη ορθοδόξους. Βέβαια. Εκεί τα πράγματα είναι και δύσκολα αλλά και εύκολα, θα το έλεγα εγώ. Εκεί πέρα αρχίζει. Γιατί πρέπει να έχεις το εχέγγυο αυτό που είπατε, τη σοβαρότητα, τη σύνεση που εκπορεύονταν από την σχολή της Χάλκης, έτσι. Βεβαίως. Και την διάκριση που είναι μείζον των αρετών. Ξεκινήσαμε από τη Χάλκη να πάμε για σπουδές έχοντας στερεά τη συνείδηση και την πίστη ότι είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και ανήκουμε σε μια Ανατολική Εκκλησία που όχι διατείνεται, εγνώριζε ότι είναι η μία Εκκλησία, Αγία, η Ορθόδοξη και Εκκλησία και επομένως οι αρχές της πρέπει να είναι και οι δικές μας αρχές. Και ο κλάδος και της λειτουργικής ιδιαίτερος. Ιδιαίτερος. Και πηγαίνοντας προς τα έξω, ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής μιας επιφυλάξεως προς την Δύση, λόγω του ότι είναι άλλη Εκκλησία και δεν είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, μπαίνεις μέσα σε ένα επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να δεις ποια είναι η επιστημονική πλέον κατάρτισης. Φεύγει από τη μέση η έννοια της Δύσεως και της Ανατολής, του χωρισμού και του σχίσματος. Πας εις ανθρώπους, σε περιβάλλοντα επιστημονικό. Μάλιστα. Πάντοτε με επιφύλαξη ότι αυτό που κάνω μένει μέσα στα πλαίσια τα ορθόδοξα και ότι μαθαίνοντας και τα ξένα πλουτίζεται ο ορίζοντας του ανθρώπου. Το οριοθετείτε πολύ σωστά. Και επομένως ζεις την πραγματικότητα, ζεις την επιστημονικότητα, καταρτίζεσαι στην επιστημονικότητα, διευρύνεις τον κύκλο των γνώσεών σου, καταχωρίζεις τα πράγματα, αυτό είναι προς την παράδοση τη δυτική, αυτή είναι προς την παράδοση την ανατολική, ανακαλύπτεις με τα στόματα των ξένων ανθρώπων αυτών ποιος είναι ο πλούτος τον οποίο ακόμα και εμείς δεν γνωρίζαμε, έστω και αν κάναμε τις θεολογικές μας σχολές πάνω στον λειτουργικό τομέα, βλέπεις το φάσμα να απλώνεται και ανοίγει ορίζοντας και λες πού ευρίσκομαι πάνω στην επιστήμη πλέον. Ισχύει αυτό που λέει δίδω σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Εκεί εξελίχθηκαν τα πράγματα και διατηρώ ακόμα αυτή την επαφή με τους λαμπρούς καθηγητάς της εποχής εκείνης, οι οποίοι ηρίστο εμπαρόδο με προστάτευσαν κιόλας, διότι ήμουν συστημένος από τον σχολάρχη που τους γνώριζε ήδη από τα παλιά και ήμουν υπό την προστασία του κατά κάποιο τρόπο. Κλείνει η περίοδος των σπουδών. Η επιστροφή στην πόλη σταματάει, διότι έκλεισε κατά κάποιον τρόπο η σχολή μετά και σταματάει το σχέδιο αυτό. Αυτοί που πήγαν με υποτροφία του Πατριαρχείου να γυρίσουν στην πόλη ή στη θεολογική σχολή δεν επετεύχθη. Πρόβλημα. Δίλημα πάλι. Δίλημα. Εγώ ευρέθη, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο των Παρισίων και τότε επίσκοπος ακόμα Ριγίου ήταν ο Μελέτιος, βρέθηκα και στην εκκλησία, πήγαινε κάθε Κυριακή στη λειτουργία και έφευγα, έκανα τις σπουδές μου. Και τι κατά τύχη,
ο Μελέτιος, ο επίσκοπος, διεγνώρισε ότι εγώ είχα κάποιες ικανότητες, τις οποίες δεν εμφάνιζα. Δεν εξωτερικεύατε. Τις κρατούσα, διότι σκοπός μου ήταν να κάνω τις σπουδές μου και δεν έπρεπε να φύγω επουδενή λόγο έξω από αυτό το πλαίσιο. Αυτό ήταν και η εντολή την οποία είχα από το Πατριαρχείο. Αλλά κάποιος πέρασε από εκεί και του λέει, έχετε και τον Ιερεμία. Και όπως πληροφορήθηκα, του λέει του Μελετίου, ξέρεις ποιον έχετε εσείς εδώ? Ξέρεις τι ικανότητες έχει αυτός ο Ιερεμίας? Λοιπόν, για κοίταξε τον. Οπότε ο Μελέτιος μου είπε, καλά, έλα, γράψε μου αυτό το γράμμα. Το γράψα. Κάνε μου κοινό. Να δοκιμάσει. Και εγώ έκανα και επομένως εντάχθηκα μέσα εις τον Μελέτιον με αυτόν τον τρόπο. Με είχε εμπιστόν του και εγώ θέμα εμπιστοσύνης είναι ένα από τα κυριότερα πράγματα που κρατώ στον χαρακτήρα μου. Δεν μεταδίδω, δεν σχολιάζω και επομένως δεν μπαίνω μέσα στις πλεκτάνες που μπορούσαν να υπάρχουν τότε και οι οποίες υπήρχαν. Που ανέκαθεν υπάρχουν. Ναι, και επομένως έμενα μεν έξω, αλλά μέσα στα κύρια θέματα. Όλα τα θέματα περνούσαν από το χέρι μου, εφόσον εκτελούσα χρέη γραμματέως, χωρίς να είμαι ούτε γραμματεύς, ούτε τίποτε επίσημα βαλμένος. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τώρα αναφέρω, σαν γενικό κανόνα, ότι ο Μελέτιος υπήρχε για μένα ένας πατέρας πνευματικός, ο οποίος με εξετίμησε, την εκτίμησή του την διαισθανόμουν εγώ εσωτερικά, έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται το πρόσωπό μου και εγώ έκανα το παν για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις ανάγκες. Ποια είναι η κληρική μου συνείδηση στις εποχές εκείνης? Νέος κληρικός. Πράγματι νέος. Διότι δεν ήμουν από τους απλούς τύπους, τους μαλακούς, θα πάω εκείνο, θα κάνω αυτό. Ήμουνα ζωηρό παιδί. Και μέσα στην ζωή, μέσα στην φιλία, μέσα στην ανάπτυξη των συναισθημάτων, των καθαρών συναισθημάτων, τα οποία δημιουργούνται μέσα στις ψυχικές μας δυνάμεις, ήμουν ένας ζωηρός άνθρωπος. Και αυτή μου τη ζωηρότητα είχα την δύναμη να την κατευθύνω πλέον προς την Εκκλησία. Είσαι κληρικός. Και από τότε λέγαμε στη σχολή, διότι ήμασταν αναγκασμένοι, τα ράσα δεν κάνουν τον κληρικό, λέγαμε. Για να δικαιολογήσουμε ίσως το ότι φορούσαμε πολιτικά και μέσα στην Τουρκία δεν φορούσαμε ράσα και λέγαμε τα ράσα δεν κάνουν τον κληρικό. Παπά, τώρα εσύ είσαι εδώ πέρα και είσαι κληρικός χωρίς ράσα. Απόδειξε λοιπόν ότι τα ράσα δεν σε κάνουν κληρικό, αλλά όπως είσαι κληρικός μέσα στη ζωή. Επομένως, ψυχολογικά αναλύοντας τώρα τα πράγματα, νομίζω ότι όλη η πορεία μου ήταν πάνω σε αυτή τη γραμμή. Προσφορά προς την Εκκλησία. Απόλυτη προσφορά, καθαρή προσφορά. Τίμια προσφορά. Και χωρίς πολλά λόγια. Χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις. Μαρτυρία εκεί που χρειαζόταν. Παρουσία εκεί που χρειαζόταν. Κάλυψη αναγκών εκεί που χρειαζόταν. Και υπήρχαν πάρα πολλές. Πάντοτε, σεβασμιότατε, στην άκρη του μυαλού σας υπήρχε ότι ο Θεός εργάζεται μυστικά? Ο Θεός για μένα ήταν μια σφραγίδα. Η πίστη. Δεν ανέλυα αν μου κατευθύνει, αν δεν μου κατευθύνει. Ήξερα ότι ο Θεός είναι ο Θεός μου. Είναι η πίστη μου. Αυτό το ακλόνητο που πρέπει να μένει μέσα μου. Δεν έκανα αναλύσεις πάνω στον Θεό. Διότι ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Εκκλησία, η προσφορά μου στην Εκκλησία, σε όλους τους τομείς. Και επομένως, όλη μου η προσφορά δεν ήταν υποκειμενική. Να πω ότι εσύ ήσουν το κεφάλαιο το οποίο έκανε τα πάντα και ήσουν ο πρώτος. Εγώ ήμουν ο αφανής ήρωας, θα λέγαμε, αν ήμουν ήρωας. Λοιπόν, και επομένως όλα γύρισαν γύρω από τον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης ήταν εκείνος ο οποίος κατήφθηνε τα πάντα. Και όλες οι υπηρεσίες μέσα στην Εκκλησία κατευθύνονται από τον Μητροπολίτη. Εγώ ήμουνα το όργανο. Το όργανο το οποίο εκτελούσε τις εντολές της Εκκλησίας. Αυτό δηλώνει γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτό το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα. Επομένως, με χρησιμοποίησε ο Μητροπολίτης σε όλο το φάσμα της Μητροπόλεως. Ανεξάρτητα από τίτλους. Όταν το 64 πλέον
έπρεπε να χειροτονηθώ ο ιερέας, με έκανε αμέσως πρωτοσύγγελο. Εγώ ποτέ δεν άσκησα το πρωτοσυγγέλου δικαίωμα, ούτε και αυτό. Πρωτοσύγγελος, πρωτοσύγγελος. Αλλά στην άκρη ο πρωτοσύγγελος. Έχεις τόσες άλλες δουλειές να κάνεις δύσκολες τις εποχές εκείνες. Να μην επισέλθω στην λεπτομέρεια. Επομένως, όλοι μου οι δράσεις ήταν γύρω από το Μητροπολίτη. Ό,τι ο Μητροπολίτης έλεγε, η απόλυτη υπακοή και ο σεβασμός προς το πρόσωπο, το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας, ο αρχηγός της Εκκλησίας, ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Και αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή. Και αυτό ήταν μια αρχή την οποία απαράβατη, την οποία διατηρώ και μέχρι σήμερα. Αυτά τα πράγματα μένουν μέσα στην ζωή. Έτσι λοιπόν, κάλυψα όλες τις ανάγκες της Μητροπόλεως. Κάλυψα όλες τις ανάγκες. Δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό ίδρυμα της νεολαίας, σχολείο. Μου έδωσε την ευθύνη να το αναλάβω εγώ. Το ανέλαβα με 100 παιδιά εσωτερικά. Ενοριακή δράση μέσα στην κοινωνία, μεταφορά των παιδιών μέσα στην κοινωνία. Όλα αυτά στη Γαλλία. Στη Γαλλία, στο Παρίσι μέσα. Στο Παρίσι μέσα. Ναι, εγώ ήμουν μέσα στο Παρίσι, οδηγούσα λεωφορείο για να μεταφέρω τα παιδιά το Σαββατοκύριακο να πάνε στα σπίτια τους. Γνωρίζατε λοιπόν όλες τις. Και πήραμε ένα λεωφορείο μεριές, το οποίο αγοράσαμε από την αυτή και ήταν τα χρώματα της Χαλμπής. Και όταν έκανα την πορεία, ήταν οι συνάδελφοι και μου κάνανε, νομίζαν ότι ήμουν της γραμμής της σκηνής. Λοιπόν, αυτά είναι ίσως πολυλογία, αλλά βιώματα είναι. Βιώματα, έτσι. Βιώματα, τα οποία μέσα στις δύσκολες στιγμές έρχεται ο Θεός. Σε χαλιβδώνουν όμως κιόλα. Χαλιβδώνουνε. Πολύ σε χαλιβδώνουνε. Και σε δένουνε. Διότι όταν μέσα στις δύσκολες στιγμές, εγώ δεν είχα τίποτε άλλο παρά να κάνω το καθήκον μου, αλλά η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αδιάφορο. Φαινομενικά αδιάφορος, έκανα εκείνο που έκανα στην ενορία στο αυτό και επειδή μαλώνανε οι επίτροποι μεταξύ τους και δεν βρίσκανε άκρη καθόλου, εγώ ήμουνα ανεξάρτητος από τη δουλειά. Έκανα, εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου. Έπρεπε η δική μου προσφορά να δίδει απαντήσεις στους ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με την τακτική του Μητροπολίτη. Αυτό δηλαδή είναι πραγματική κατάσταση. Ένα δίκοπο μαχαίρι. Συναντούσε ο Μητροπολίτης δυσκολίες, διότι οι δυσκολίες του ελληνισμού του εξωτερικού είναι υπέρμαχες. Για να εξελιχθεί ο ελληνισμός του εξωτερικού και να φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο, χρειάζεται μια ολόκληρη ζωή να το κάνεις. Και αυτό έκανα εγώ μαζί με τον Μητροπολίτη. Λοιπόν, επομένως, εδώ έρχεται σε μια ορισμένη στιγμή ένα θέμα που δημιουργήθηκε μετά από 5 χρόνια και είπανε. Αυτό είπε ο Μητροπολίτης, λέγω, δεν θα γίνει κτλ. Βρέθηκα μερικοί, είπαν, μα το είπε και ο Ιερεμίας. Αφού το είπε ο Ιερεμίας, εντάξει. Αυτό και μόνο μου έδωσε να καταλάβω ότι ό,τι γινόταν, με αυτόν τον τρόπο που γινόταν, μέσα σε ένα εκκλησιαστικό φρόνημα, σε μια προσφορά που ήταν ανιδιοτελής, ουδετέρα, με αγάπη προς τον κόσμο, οι αρχές του Ευαγγελίου, που τις εφαρμόζαμε χωρίς να έχουμε υπέρμετρη απόδειξη αυτού του πράγματος, είναι η ανθρωπιστική συμπαράσταση στους ανθρώπους, η συμπαράστασή τους στη ζωή τους. Και αυτό έκανα από κάθε πλευρά, σε κάθε περίπτωση. Δεν είχα διάκριση. Γιατί το έκανα όλο αυτό, τώρα εκ των υστέρων το λέω. Για να εκτονώσω τον εαυτό μου. Και τη δυναμικότητά σας. Σας είπα προηγουμένως ότι ήμουν ζωηρός άνθρωπος. Θα εκτονώσω τον εαυτό μου μέσα σε μια προσφορά. Διότι δεν γινόταν διαφορετικά. Εάν δεν τον εκτόνωνα κατά αυτόν τον τρόπο, θα ήμουν δυστυχής, θα είχα άλλες βλέψεις. Ενώ για να εξαλείψω αυτή τη δυναμικότητα, την λαϊκή σε εισαγωγικά δυνατότητα, έκανα αυτό προς την Εκκλησία. Τώρα αυτό ήταν εσκεμμένο, δεν ήταν εσκεμμένο. Ήτανε Θεού πορεία. Έτσι. Διότι σε ορισμένες στιγμές, σε πολλές στιγμές, ο Θεός ήταν παρόν. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, λέει κάπου. Έστω και αν δεν ήταν ενσυνείδητος αυτός, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά ήταν ενσυνείδητος μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας. Τώρα αυτή ήταν η πρώτη προσφορά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν δική μου, ήταν αθόρυβη, τώρα το λέω. Ήταν έργο της Εκκλησίας, ήταν έργο του Μητροπολίτου, γι' αυτό και ο Μητροπολίτης, εκτιμώντας όλες τις καταστάσεις αυτές στο πρόσωπό μου, όπως φαίνεται, ήθελε να είμαι κοντά του. Δεν ήθελε να απαλλαγεί από ένα στέλεχος το οποίο τον εξυπηρετούσε καθόλου από πάσης απόψεως μέσα στο έργο το οποίο επιτελούσε.
Και όταν παρουσιάστηκαν πολλές φορές ευκαιρίες να πάω δεξιά-αριστερά, που ήταν τότε οι περιπτώσεις, οι θέσεις κτλ., να πάω να βάλω και εγώ υποψηφιότητες όπως γινόταν, αν και εγώ δεν τα επεδίωκα αυτά. Και όταν βρεθήκαμε με τον Αθηναγόρα στην Ελβετία και επρόκειτο να ιδρυθεί το ίδρυμα του Σαμπεζή στη Γενέβη, και έπρεπε να τοποθετηθεί κάποιος, μου είπανε, θέλεις να έρθεις να γίνεις εσύ διευθυντής. Το λέω στον Μητροπολίτη, αυτό μου είπανε, να έρθω να γίνω εδώ. Λέει, τώρα πού να πας εκεί, τα λοιπά. Δεν μου είπε όχι, πήγαινε. Μου είπε, δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό εμένα με έκανε να συγκινηθώ και να πω, σταματάω. Να μείνω εκεί. Αυτή ήταν η συνεχής εξάρτησης και η ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του, διότι έδειξε προς το πρόσωπο αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτή η κρυφή εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Είναι αμοιβαία πολλές φορές αυτά τα αισθήματα. Αυτά είναι μυστικά πράγματα. Και εμένα σας δεν έσαι με τους ανθρώπους, γιατί τέτοιου είδους σημεία είναι αυτά που σε κάνουν. Αλλά και σε αυτά σεβασμιότατε φαίνεται το σχέδιο του Θεού. Λοιπόν, σε αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε πολλές στιγμές της ζωής μου ήρθε ο Θεός και μου έδωσε τις απαντήσεις. Όχι στα πρώτα βήματά μου, στα ευύστερα βήματά μου, στις στιγμές τις δύσκολες που είχα να λάβει τις ευθύνες μου και ήμουν και Μητροπολίτης και τα λοιπά, δεν υπήρχε τρόπος να τα καλύψεις. Και είχα και ένα γραμματέα και είπε, δεσπότη μου, τώρα την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε πλέον. Τι θα γίνει, πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες μας, τι θα γίνει. Και εγώ στην απόγνωσή μου το έλεγα, έχει ο Θεός. Βγήκε αυτός ο γραμματέας έξω και του λέει, τι λέει αυτός ο δεσπότης. Τρελάθηκε, έχει ο Θεός, αφού δεν έχουμε τίποτα, λέει. Και όμως το σημείο του Θεού ερχόταν σε τέτοιες στιγμές. Η εμπιστοσύνη. Και εκεί που δεν είχε τίποτε, ερχότανε και κάλυπτε την ανάγκη. Αυτά εγώ τα έχω κατατάξει μέσα στα, για να μην τα πω θαύματα, διότι η έννοια του θαύματος μέσα στην ζωή μας έχει πολλές ερμηνείες. Εύκολα πάμε στο θαύμα, γι' αυτό εγώ τα λέω σημεία. Ο Θεός μας δίδει σημεία και αυτά τα σημεία εμφανίστηκαν πολλές φορές στην ζωή μας και τα οποία εγώ κρατώ μέσα στην συνείδησή μου και όλη η ύστερη πορεία μου είναι πράγματι σημεία πλέον της ζωής. Και άρχισα από μια περίοδο πλέον προόδου μέσα στην ζωή που είχα λάβει τις ευθύνες μου όλες, να είμαι αφοσιωμένος στον Θεό. Πότε και γίνεται το σημείο της εκλογής λοιπόν? Λοιπόν, ως επίσκοπος βοηθός που επέμενε ο Δεσπότης το 1970 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξέλεξε τους 12 τότε της εποχής και ήμουν και εγώ μέσα. Σας ήμουν τότε, με τον τίτλο. Τότε. Επίσκοπος σας ήμουν. Μέχρι το 88, όπου ο Μητροπολίτης επέβαλε την παραίτησή του για να γίνω εγώ. Το 88 που έγινε ο Μητροπολίτης Γαλλίας. Να μην λέμε τώρα τα πράγματα. Πώς ήτανε, θέλω έτσι λίγο να μας μεταφέρετε την εικόνα, που είχατε αυτή την εμπειρία πια. Την είχα. Συσσωρευμένη. Συσσωρευμένη, πράγματι. Και με κάποια κόπωση. Μέσα εισαγωγικά θα τη βάλουμε. Ας τη βάλουμε. Κόπωση. Γιατί εγνώριζα όλα τα θέματα. Εγνώριζα όλες τις αντιδράσεις. Μ' αρέσει που δεν ωραιοποιείτε τις καταστάσεις. Σας παρουσιάζεται ο μέσος όπως ήταν. Αυτό προσπαθώ να κάνω αυτό. Γιατί να ωραιοποιώ. Είναι πραγματικότητες αυτές. Γνωρίζοντας την κατάσταση, τις δυσκολίες με τις οποίες διεξήχθη όλη αυτή η περίοδος, γνώριζα ότι αν αναλάβεις εσύ την ευθύνη, δεν είναι και εύκολο πράγμα να διοικείς μια Μητρόπολη κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γίνω. Δεν το είπα σε κανένα τίποτα. Μέσα μου έλεγα τι θα γίνει. Φτάνει μέχρι τόσα. Δηλαδή ήταν τότε 30 και έτσι. Χρόνια που ήδη είχα πλέον κάνει τα πάντα ό,τι ήταν δυνατόν να κάνει ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς να φαίνεται και χωρίς επίδειξη, αυτά για μένα ήταν δευτερεύοντα πράγματα. Τα απέφευγα μάλιστα. Λοιπόν, και έγινε. Έγινε εκλογή το 88, επειδή ο Μελέτιος είχε προβλήματα υγείας, ήθελε να παραιτηθεί, να παραιτηθεί, να παραιτηθεί. Του λέγω, όχι, δεν θα παραιτηθείς, κάσε εκεί, εγώ είμαι εδώ, μαζί θα κάνουμε τη δουλειά. Δεν θέλω να λες ότι θα παραιτηθώ. Και επεκτείνεται αυτή η κατάσταση. Τα περιστατικά αυτά τα λέω
και τα αισθάνομαι έτσι πολύ, με πολύ συγκίνηση όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως βλέπω μία διάκριση στη συμπεριφορά σας εν γέννη. Αυτό ναι, αυτό τώρα είναι, νομίζω, είναι του Θεού, έτσι. Είναι του χαρακτήρος, είναι των συνθήκων της ζωής μας που μας οδήγησε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι, πώς να το και πω, είναι τα εχέγγυα που λέγατε από την σχολή της Χάλκης και όλα αυτά τα διδάγματα που ήταν αποστάλαγμα. Τα οποία ναι, έχουν εμπεδωθεί μέσα στο χαρακτήρα του ανθρώπου που δημιουργείται και εκφράζονται σε έργο και κατασταλάσσουν σε δεδομένες στιγμές. Και σε δεδομένες στιγμές. Και επομένως φτάνουμε στο σημείο, δόξα τω Θεώ που φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να τα βλέπουμε όλα αυτά σαν μια αναφορά και σαν ένα έλεγχο και σαν μια ευχαριστία προς τον Θεό. Γιατί χωρίς να το καταλαβαίναμε τότε, μας οδηγούσε σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε σώοι και αυλεβείς, κατά κάποιο τρόπο, φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να ερχόμεθα και να παρατηρούμε τον κόσμο μας γύρω μας, αυτόν τον θεϊκό κόσμο ο οποίος υπάρχει και ο οποίος μας διδάσκει ακόμα. Έτσι. Διότι εμείς στη σημερινή εποχή, ερχόμενοι εδώ, με την εμπειρία των πραγμάτων όλης αυτής της ζωής και των αγώνων στο εξωτερικό, σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις μορφές, διότι στη Γαλλία που ήμουνα δεν είχα μόνο μια Μητρόπολη να διοικήσω ή να διαχειριστώ, ήτανε οι θέσεις του Μητροπολίτου Γαλλίας ήτανε κυριαρχική. Και σε όλες τις εκφάνσεις ήταν ο Μητροπολίτης Γαλλίας ο αντιπρόσωπος. Ο αντιπρόσωπος και ο πρόεδρος, ο οποίος έπρεπε τα πάντα να κατευθύνει και στους διαλόγους και στις επαφές και στις συγκεντρώσεις. Σε όλα αυτά ήταν το πρόσωπο το οποίο κατά ανάγκη έπρεπε να ανταποκριθεί. Και όπως είπαμε, διαφορετικά περιβάλλοντα, διαφορετικές νοοτροπίες, κουλτούρες διαφορετικές. Βεβαίως εξελιγμένες μέσα στους χώρους αυτούς, στο σημείο που να γνωρίζουμε ότι υπήρχαν οι πρώτες εποχές όπου ένας καθολικός και ένας ορθόδοξος περνούσαν μέσα στον δρόμο και για να μην συναντηθούν ο ένας πήγαινε στον πεζοδρόμιο. Άλλαζε πεζοδρόμιο. Είναι δηλαδή νοοτροπίες που είναι εγχαραγμένες μέσα στον χαρακτήρα μας τον εκκλησιαστικό. Και με αυτό το άνοιγμα που έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι αυτά δεν είναι προσωπικές επιδιώξεις. Είναι γραμμές οι οποίες βγαίνανε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και έπρεπε και εσείς να χαράσετε αυτές τις γραμμές της ίδιας. Βεβαίως, οι οποίες ελεγμένες γραμμές, ενσυνείδητες γραμμές, που δεν ήταν ας πούμε συμφεροντολογικές, για το καλό της Εκκλησίας. Αλλά σεβασμιότατε θα έλεγα και θεόσδοτες, αληθεύοντες εν αγάπη, δεν λέει ο Χριστός μας. Βεβαίως και θεόσδοτες, διότι εγώ ταυτίζω την εκκλησιαστική συμπεριφορά, την εκκλησιαστική δράση με το Θεό. Η Εκκλησία είναι ο Κύριος. Κάνουμε πολλές φορές ένα αφετηριακό λάθος να παρερμηνεύουμε τα πράγματα θεωρώντας ότι τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εξελιχθεί, ας μην το δείξουμε και πολύ, και έχουμε λιγάκι βγει από το κυρίαρχο σημείο το οποίο είναι ο Θεός. Ο Θεός, και όταν λέμε ο Θεός δεν είναι αφηρημένη η έννοια του Θεού, ο προσωπικός Θεός, η Εκκλησία αυτή καθεαυτή που είναι το σώμα του Χριστού, η εκκλησιολογική έκφραση της Εκκλησίας και διάστασης, η οποία καθορίζει τα πάντα και το ένα εξαρτάται από το άλλο. Και επομένως δεν μπορείς να λες εγώ κάνω αυτό και παραγνωρίζω το άλλο. Δεν μπορείς να λες ότι κάνω ένα διάλογο και παραγνωρίζω την πίστη μου. Κάνεις το διάλογο, διαλόγους επιβαλλόμενους από την περίοδο στην οποία ζούμε. Αυτός ο διάλογος. Πάντοτε όμως ηχεί και στα αυτιά μας αυτό που λέει ο Χριστός μας, είναι απάντες ενώσιν. Αυτό είναι το πρωταρχικό. Το κυριαρχικό βέβαια. Αυτό είναι η κατάληξη. Αυτό είναι το ακλόνητο που υπάρχει σε μας. Και πάνω σε αυτό στηριζόμεθα να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Εάν μας λείψει αυτό, μπαίνουμε σε ένα άλλο πεδίο το οποίο είναι ακαθόριστο και αμφιβαλλόμενο. Ενώ αυτό είναι απάντες ενώσιν. Και στην συνείδηση την ορθόδοξη που έχουμε, αναλυμένη θεολογικά και εκκλησιολογικά μέσα σε όλη την πατερική μας παράδοση, μέσα σε όλη την έκφραση την ορθόδοξη, την οποία προσπαθούμε να κρατήσουμε
με πάση θυσία και με τα δόντια που λέμε, για να μην φύγουμε από αυτό το πλαίσιο της έκφρασης της αλήθειας, αυτό είναι το παν που μας κράτησε. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να κλειστούμε στον εαυτό μας. Πολύ σωστά. Δεν είναι μέσα στην εκκλησιαστική μας μόρφωση, παιδεία και συνείδηση. Διότι πώς μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου εγωιστικά, ότι εγώ μόνο είμαι εκείνος ο οποίος θα σωθώ και όλοι οι άλλοι είναι παραπεταμένοι, και μάλιστα παραπεταμένοι κατά τέτοιον τρόπον που τους στερώ τα χαρίσματα που μου χάρισε ο Θεός, της αγάπης, της συναλληλίας, της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του έτσι διαλόγου. Έτσι εμβολεύει ο εγωισμός και δημιουργούνται τα σχήματα. Βέβαια, εάν εγώ κοιτάξω μόνο τον εαυτό μου και παραγνωρίσω όλα τα άλλα, τότε είμαι κολοός, θα έλεγα. Πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτήν τη γενική κατάταξη να λέω εγώ να μην χάσω προς Θεού αυτό το οποίο έχω μέσα. Την αυτοσυνειδησία μου. Γιατί μεγαλυνεύει αυτό. Διότι με ισχυροποιεί αυτό. Μου δίδει την δυνατότητα να δράσω σε οποιαδήποτε φάσμα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, πάνω σε αυτή τη γραμμή. Αλλά ταυτόχρονα λαμβάνω τη συνείδηση ότι όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται εκτός από εμάς δεν είναι ο κακός ο κόσμος. Είναι ο παραστρατημένος, θα έλεγα, κόσμος. Πολύ σωστά. Αλλά δεν είναι ο κακός. Ακούω μερικά πράγματα που λέγονται στη σημερινή εποχή, η αιρετική, δηλαδή αυτή η επίξε και τα λοιπά. Αυτός ο φανατισμός μόνο κακό έκανε. Ο φανατισμός υπήρχε και ίσως και υπάρχει κάπου, αλλά έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και ένα αιώνα τώρα, 1,5 αιώνα που κάνουμε, και διάλογο, αυτή, και το διάλογο που άνοιξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι αυτή η ανάγκη να βγούμε έξω από τον εαυτό μας, τον καθαρό εαυτό μας, να μην το χάσουμε, αλλά να πάει και να βγει προς τους άλλους. Και εγώ να σας δώσω την εμπειρία την οποία έχω. Αυτή η επαφή με τους καθολικούς, τους ξένους, έγινε σε επίπεδο σχεδόν καθημερινό. Διότι οι ανάγκες ήταν τέτοιες που έπρεπε να μιλούμε καθημερινά για τα θέματά μας. Να κάνουμε σχέδια πάνω στο πώς ο χριστιανισμός πρέπει να ξαναβρεθεί. Μέσα στις συνεδριάσεις τις οποίες κάναμε, και έτυχε να είμαι και πρόεδρος όλων των εκκλησιών της Ευρώπης. Έτυχε να είμαι εκπρόσωπος του Πατριάρχου και να έχω αυτή την αποστολή. Αυτό το διακόνημα. Αυτό το διακόνημα. Πώς το χρησιμοποιείς αυτό το διακόνημα? Ότι είμαι ορθόδοξος και είμαι πρόεδρος, όχι. Αλλά πώς θα πλησιάσεις τον άλλο? Με ποιο τρόπο θα αποκτήσεις την εμπιστοσύνη του άλλου? Και πώς θα καταλάβει ο άλλος ότι εσύ κατέχεις την αλήθεια, αλλά αλήθεια την χωρίς να την επιβάλλεις? Βεβαίως. Και σου φέρνω ένα παράδειγμα. Στο διάλογο που είχαμε κάθε μήνα, είχαμε τους ειδικούς και εξετάζαμε τα θέματα. Εξετάζαμε από ορθοδόξου πλευρά τις εισηγήσεις και από καθολικής. Και κατά συνέπεια, οι δικές μας θέσεις πάντοτε ήταν οι πιο δυνατοί. Και έφτασε στο σημείο η αντίθετη πλευρά, η ρωμακαθολική, να διαπιστώνει ότι αυτό που λέμε είναι το σωστό. Και ένας φίλος μου καθηγητής και μοναχός των Παρισίων μου λέει μέσα στον διάλογο: όλα αυτά που λέτε είναι αλήθεια. Ακούμε από ανθρώπους, επιστήμονας, αναλυτάς της επιστήμης, τους καθολικούς, τους ξένους, που είναι βαλμένοι μέσα στην ανάλυση της επιστήμης, έχουν εγκύψει στις πηγές τους πατέρας και της αληθείας, να σου λένε ότι όλα αυτά που λες είναι αλήθεια. Και η συνέχεια την οποία μου λέει αυτός: πέστε μου εσείς πώς θα εφαρμόζετε, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς. Αυτό ήταν το δίλημα το οποίο σε βάζει απέναντι και σου λέει: εσύ τα λες, αλλά δεν τα κάνεις. Ιδού το μειονέκτημα της Ορθοδοξίας. Τα λέμε, βγάζουμε τις θεωρίες, κατέχουμε την αλήθεια, προβάλλουμε την αλήθεια, αλλά δεν κάνουμε την αλήθεια. Πρέπει να είσαι καθαρός πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό είναι ότι οι άλλοι που μιλούν μαζί σου, όταν μιλούν καθαρά, όταν βλέπουν την αλήθεια να εκφράζεται κατά αυτόν τον αντικειμενικό τρόπο, την παραδέχονται μεν, αλλά σου λένε: γιατί να πάω εγώ μέσα σε ένα τέτοιο κύκλωμα δίθεν ορθοδοξίας η οποία δεν εφαρμόζεται. Θέλω να πω λοιπόν, η σχέση στην οποία είχαμε με τους καθολικούς, όχι τον λαό μόνο, είπα προηγουμένως ότι δεν είναι κακός ο λαός είναι καλός,
αλλά είναι παραπλανημένος μέσα σε μια γραμμή την οποία ακολουθεί. Ακολουθά στερεότυπα. Όπως ακολουθούμε κι εμείς, αν δεν το αναλύσουμε, ακολουθούμε στερεότυπα. Και δεν θέλουμε επιδενή λόγο να βγάλουμε την μία κεραία από τα θέματα μας. Είναι ο λαός. Αυτή είναι η λαϊκή νοοτροπία. Οι ηθήνοντες όμως, οι επιστήμονες, οι πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας είναι ερευνητές. Γιατί καταφεύγουμε εμείς στην Δύση να κάνουμε σπουδές τόσα χρόνια και τόσα, από την παλιά εποχή. Όλοι πήγαμε στην Δύση να κάνουμε τι? Να μορφωθούμε, λέμε, να κάνουμε μετεκπαίδευση πάνω σε θέματα όχι πίστεως, το είπα προηγουμένως αυτό, αλλά ενημερώσεως πάνω στον τρόπο της επιστήμης που πρέπει να αναλύεται μέσα στην ζωή μας. Δεν μπορώ εγώ να είμαι επιστήμον μόνο για τα δικά μου και να μην ξέρω τι γίνεται προς τους άλλους. Πώς το βλέπει ο άλλος, πώς τον αλλοί, δεν είναι δική μου ευθύνη εφόσον προορίζουμε σε αυτόν τον τομέα να ξέρω τι να διακρίνω, ποιο είναι καλό και ποιο δεν είναι καλό, τότε δεν κάνω επιστήμη, αν δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Γιατί ανεβαίνεις εκεί πάνω και λες εγώ θα κάνω επιστήμη? Διότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τις διακρίσεις. Θα κατατάξεις τα πράγματα και θα πεις αυτό είναι το απαράβατο, είναι το σωστό, είναι το θέλημα του Κυρίου και σε αυτό επιμένω εγώ προσωπικά. Σε αυτό καλό και τους άλλους με τον καλύτερο τρόπο, με τον φιλελεύθερο τρόπο, ούτως ώστε να βρεθεί η αλήθεια. Και αυτό είναι το είναι πάντες εν όσοι. Πηγαίναμε στα συνέδρια, παράδειγμα σας φέρνω πάλι, θυμάμαι στις Βρυξέλλες, αυτό το Συμβούλιο των Εκκλησιών και καλούσαμε τους άρχοντας εκεί πέρα να έρθουν και αυτοί στο συνέδριο. Και ξέρετε τι μας λένε, πώς να σας ακούσουμε τώρα, αφού είσαστε διερημένοι. Αφού δεν μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να πείτε ότι είμαστε το ίδιο πράγμα, αφού είσαστε συντηρημένοι. Τι να κάνουμε? Πώς θέλετε εμείς να σας ακολουθήσουμε ή να συνταχθούμε πάνω σε μια γραμμή η οποία είναι έστω κοινωνική και η οποία έχει εξέλιξη θετική, όχι πάνω για τον εαυτό σας αλλά για τον λαό? Δυσκολίες λοιπόν που αν δεν τις ζήσεις και δεν τις καταλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις και το πρόβλημα το οποίο υφίσταται. Ακριβώς, γι' αυτό έχει πολύ ανοιχτό. Αυτό το πολύ ανοιχτό είναι το μήνυμα της εποχής μας, που σημαίνει ότι στη σημερινή εποχή η εμπειρία των προσώπων και των πραγμάτων και των εκκλησιών ακόμα που έχουν αναπτύξει όλες αυτές τις σύγχρονες επαφές μεταξύ των λαών της Δύσεως και της Ανατολής, οι οποίες διαρκούν ένα αιώνα και αρκεί να πούμε τότε με την εγκύκλιο την οποία έβγαλε ο Πατριάρχης ο Ιακύμ, ο τρίτος νομίζω ήταν, που έβγαλε το 1906, το 1920 κτλ. Για να αρχίσει ο διάλογος και με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και με όλη τη χριστιανοσύνη. Αυτά τα πράγματα ήταν μία ενσυνείδητη ανταπόκριση της ευθύνης της Ορθοδόξης Εκκλησίας των καιρών. Έτοιμα των καιρών. Επομένως, ξεφύγαμε από αυτό που θα λέγαμε από την πόλωση. Και τα στερεότυπα. Στερεότυπα και πόλωση. Και το φανατισμό. Και το μόνο κακό έκανε. Μπαίνουν όλα αυτά. Τώρα πώς να απαλείψεις τον φανατισμό και τα λοιπά και τα στερεότυπα, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Ο οποίος σεβασμιότατε εμφόλευε αιώνες πριν. Εμφόλευε και εμφολεύει. Και εμφόλευε. Και για να λιάνεις αυτό το πεδίο, το έδαφος, το ψυχολογικό πλέον πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πώς μπορείς να το αλλοιώσεις αυτό το συναίσθημα, έχοντας στην συνείδησή σου και στη σκέψη σου ότι η εφαρμογή του Ευαγγελίου δεν είναι μία κεραία, είναι όλο το φάσμα. Σύνολο. Και όλο το φάσμα. Και όταν πεις αυτός είναι εχθρός μου, θα πας και θα πεις μα εσύ τον εχθρό σου θα τον αγαπάς. Εκεί είναι η διαφορά. Έχεις την δύναμη, την προσωπική και την κατάρτιση να πεις μα εγώ πρέπει να αγαπώ και αυτόν ο οποίος είναι εχθρός μου. Είναι ένα σημείο που πρέπει να με ανεβάσει παραπάνω, να βάλω σε δεύτερη μοίρα τον κακότητα του άλλου, του εχθρού μου. Εδώ είναι η τελείωση. Πάντως εγώ πιστεύω ότι όταν όλα τα δούμε πνευματικά, λύνουμε αυτά τα διλήμματα, τα οποία είναι εσωτερικά μέσα μας. Τα λύνουμε. Και μάλιστα τα λύνουμε με την έννοια της μεγαλοσύνης του Θεού. Όταν δούμε την ενέργεια του Θεού μέσα στον κόσμο, πώς ενήργησε από τον Αδάμ και την Εύα, από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, από το πλήρωμα της Αποκαλύψεως του Θεού, από την πρόοδο
η οποία έγινε μέσα στις κοινωνίες της εποχής του Χριστού, σε σημείο που να πει τώρα είναι δοξάστε ο Υιός του ανθρώπου, ήρθε η ώρα να ανοίξω αυτό το πράγμα της θεότητας μέσα στον κόσμο, γιατί ο άνθρωπος έχει προχωρήσει και το μυαλό του λειτουργεί πλέον τέλεια, θα λέγαμε, με τη φιλοσοφία την ελληνική, με τους φιλοσόφους και όλα αυτά τα σπουδαία οι οποίοι είχαν το σπερματικό λόγο. Τι όμορφα πράγματα. Σπέρματα αληθείας. Αφού ακόμα και σήμερα που τα ακούμε και τα βλέπουμε, ερμηνεύοντάς το μέσα στο πνεύμα, τα βλέπουμε σαν εισαγωγή προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό και το λόγιο του Κυρίου, τώρα ήρθε η ώρα, αφού εσείς προετοιμαστήκατε έτσι και δεν ξέρετε πλέον τι είναι, πού να πάω παραπάνω. Αυτό έχω, αλλά είναι το πολυτιμότερο πράγμα που επέτυχα στη ζωή μου. Τι να κάνω παραπάνω. Έλα να σου πω τι θα κάνεις παραπάνω. Έτσι. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός και ανοίγει τον ορίζοντα του ανθρώπου. Του δίνει όλες τις δυνατότητες. Τον απαλλάσσει από την αμαρτία. Όταν μυστηριακά του δίνει το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι η ένωση του ανθρώπου, όποιου ανθρώπου έρχεται το βάπτισμα, με τον Χριστό. Η ένωση του. Απαλλάσσεσαι από το παλιό το πνεύμα και μπαίνεις μέσα σε καινούριο πνεύμα. Γιατί σε μια νέα πορεία της ζωής σου. Και ακόμη όταν πέσεις και εκεί πάλι θα ξανασηκωθείς. Εκεί το πέσιμο είναι πλέον. Με το βάπτισμα της μετανοίας. Βεβαίως. Τι όμορφα πράγματα. Αλλά το κυριότερο είναι μπαίνεις μέσα στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Οπλισμένος με όλα αυτά τα οποία σου δίνει το Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο ανοιχτό προς όλο τον κόσμο. Γιατί ο Χριστός δεν περιόρισε την ενέργειά του μέσα στην ζωή μας. Δεν είπε τις παραβολές του. Τις ακούμε, τις ερμηνεύουμε στα κηρύγματά μας και στο λόγο μας. Ότι αυτό είναι, ο δρόμος αυτός είναι ο στενός τον οποίο θα ακολουθήσει. Σου λέω εγώ, ποια είναι η πραγματικότητα. Για να απαλλαγείς από αυτό το τέλος πάντων τον ωραίο κόσμο που υπάρχει, τον οποίο δεν απέρριψε ο Θεός, ίσα ίσα. Τον προστάτευσε, τον ωρεοποίησε. Είδατε τα κρύδα του αγρού, είδατε τα πετεινά του ουρανού, πώς αυξάνονται, πώς πληθύνονται, πώς μια αρμονική συνύπαρξη μπορεί να εξελιχθεί σε μια ευτυχία μέσα στον κόσμο. Άρα ζούμε άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Ναι, με ασκητικά το λέμε ότι παραγνωρίζουμε τον εαυτό μας, είναι μάταια κτλ. Αλλά ταυτόχρονα ζούμε καθημερινά την πραγματικότητα. Ας τη ζούμε όμως όμορφα και ωραία, να δείτε πώς ο ψυχολογικός μας κόσμος μπορεί να αλλάξει. Πώς ο πλούτος ο εσωτερικός μας μπορεί να μας φέρει προς μια κατεύθυνση που να αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας. Όμως αυτά είναι λόγια τα οποία λέμε. Και όμως ευαδιμότατε αυτά τα απλά πράγματα, πώς όπως πολύ σωστά το λέτε, μας αλλάζουν την ψυχολογία. Ένα απλό πράγμα, ένας περίπατος που θα κάνουμε, μια σκέψη καλή που θα κάνουμε, μια γνωριμία που θα κάνουμε. Ένα συμπνευματισμό που θα γίνει με ένα πνευματικό άνθρωπο, μας αλλάζει όλη αυτή την ψυχολογία. Πάρα πολύ μας αλλάζει και μας ενισχύει. Μας θωρακίζει. Εδώ μιλάμε για χίλια δύο πράγματα. Μιλάμε παραδείγματος για τη φιλία. Πόσο σπουδαία είναι η φιλία μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Τι σημαίνει φιλία. Είναι μια σχέση δύο ανθρώπων έτσι απλά. Όχι, είναι η καλλιέργεια μέσα στη συνείδησή μας αυτού του δεσμού. Της απόλυτης εκτιμήσεως ενός άλλου ανθρώπου που συνυπάρχει μαζί σου και συνδέεται μαζί σου μέσα στην ζωή σου με το αίσθημα της φιλίας. Και το δόσιμο. Και το δόσιμο, αυτό που μένει μέσα στη ζωή. Διότι πολύτιμο στοιχείο μέσα στη ζωή μας είναι η φιλία. Εδώ, εγώ που έρχομαι εδώ πέρα, έχω φίλους του δημοτικού που παίζαμε μπάλα μαζί. Και τώρα μέχρι σήμερα αυτή η φιλία μένει. Και βρισκόμαστε, το μου τηλεφωνάει κάθε μέρα ο φίλος μου, να μην πω το όνομά του, ο γιατρός, ο Μύρος. Μου φυλάει και τι κάνεις, κοιμήθηκες καλά. Πράγμα που δεν σου το κάνει καλά ούτε ο συγγενής σου. Η αληθινή φιλία. Ο φίλος σου λέει, δέσιμο. Και είναι το δέσιμο του Χριστού με τους ανθρώπους. Τι λέει εμείς, φίλοι μου εστέ. Άρα ας δώσουμε στη φιλία αυτό το νόημα, το περιεχόμενο. Φίλοι μου εστέ. Πολύ όμορφα. Όλοι μας είναι φίλοι, άσχετα αν είναι διάφοροι από εμάς. Να λοιπόν το νέο πνεύμα το οποίο δημιουργείται. Ταυτόχρονα να και το νέο πνεύμα που στερεώνεται πάνω στα παλιά και δεν θέλει να βγει περισσότερο απ' έξω.
Δεν κρίνω κανένα, εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν θέλω να κρίνω. Δεν έχει έννοια η κρίση. Η κρίση σε οδηγεί πολλές φορές σε αλλότρια αποτελέσματα. Ενώ δεν κρίνουμε τα πράγματα. Αλλά μόνο θέλουμε να ξέρουν οι άνθρωποι ότι κάτι, βάλε κάτι περισσότερο στη ζωή σου, να ξεφύγεις από αυτό το στεγανό το οποίο έχεις. Γιατί δεν χάνεις σε τίποτε. Η εκκλησία σου δεν μειώνεται σε τίποτε, αφού είναι στερεά βαλμένη μέσα σε μια γραμμή. Αφού είναι κατοχυρωμένη κατά αυτόν τον τρόπο. Πώς πας εσύ και το σπάς εκείνο και λες όχι, εκείνο θα γίνει κατά αυτόν τον τρόπο, διότι έτσι το θέλω εγώ και το ζητώ. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμερον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την ευήτευσε η δεξιά σου. Πόσα χρόνια μείνατε μετά ως Μητροπολίτης? 43 χρόνια έμεινα στη Γαλλία. Ως Μητροπολίτης? Ως Μητροπολίτης από το 88 μέχρι το 2003. Πόσα είναι, 15 χρόνια. 15 χρόνια. Και μετά άλλα 15 χρόνια στην Ελβετία. Άλλος σταθμός σημαντικός στη ζωή σας. Άλλος σταθμός. Εκεί. Άλλος σταθμός. Άλλη κουλτούρα, άλλοι άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι, αλλά εμείς πορευόμεθα μέσα στην ζωή μας σε ένα πλαίσιο, σε ένα δρόμο που είναι της Εκκλησίας. Άλλες κουλτούρες και τα λοιπά τις ζήσαμε και τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τις ευρωπαϊκές, από όλες τις απόψεις, γιατί τις ζήσαμε μέσα στη ζωή μας και τις ανταλλάξαμε μέσα στη ζωή μας και εκτιμήσαμε τους ανθρώπους εκεί που έπρεπε να τους εκτιμήσουμε και εκτιμήσαμε και την αδυναμία να μην μπορούμε να συνονιθούμε σε ορισμένα πράγματα και τις εξελίξεις τις οποίες κάμαν οι Εκκλησίες, επηρεασμένες από το σύγχρονο πνεύμα και την αλλίωση που μπορεί να υπάρχει το χριστιανικό πνεύμα μέσα από τον επηρεασμό των κοινωνικών καταστάσεων που υπάρχουν στην Δύση. Πιστεύετε, Σεβασμιότατε, ότι αυτή η αλλίωση επέρχεται από αυτή την αναστάτωση την κοινωνική, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί αυτές οι διαφορετικές κουλτούρες, οι διαφορετικοί άνθρωποι, ακόμη και ο ελληνισμός μεταλλάσσεται, είναι διαφορετικός στη Γαλλία, διαφορετικός στην Ελβετία? Δηλαδή, αν σήμερα πηγαίνατε στη Γαλλία, μια άλλη εποχή, η σημερινή οπωσδήποτε από τότε που πήγατε, τι θα μπορούσατε ή θα προσπαθούσατε να αλλάξετε? Λοιπόν, ένα υποθετικό ερώτημα. Ναι, και είναι το πιο δύσκολο. Δεν μπορεί κανείς να πει σε αυτό. Δεν αλλάζουμε τίποτε στον κόσμο. Αφήνουμε τον κόσμο να εξελίσσεται, δυστυχώς, διότι είναι κινήματα, νοοτροπίες, οι οποίες στηρίζονται από όλο τον κόσμο, από όλες τις κοινωνίες, από όλα τα κράτη. Όλα τα κράτη στηρίζονται πάνω στις δικές τους εκτιμήσεις, οι οποίες εκτιμήσεις είναι οικονομικές, είναι κοινωνικές. Είναι άλλοι παράγοντες, λοιπόν. Άλλοι παράγοντες, ανεξάρτητα, αστάθμητοι, ανεξάρτητα από την έννοια την εκκλησιαστική, την πνευματικότητα. Την πνευματικότητα. Και επομένως όλα αυτά εξελίσσονται σε μια κατάσταση η οποία θέλει χωρισμόν, βέβαια, εκκλησίας και πολιτείας, χωρισμών πνευματικότητος και ηλισμού, σε σημείο που οι κοινωνίες της Δύσεως έχουν επίσημα χρεοκοπήσει, αλλά λένε ότι είμαστε οι κυρίαρχοι. Η χρεοκοπία πάνω στην ανάδειξη της ισχύως των κοινωνιών. Και επομένως, όταν έρχεται μια κοινωνία όπου σου διδάσκει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον χριστιανισμό, εγώ είμαι ηλιστής, δεν πιστεύω, και σου οικοδομεί ολόκληρη μια χώρα πάνω σε αυτές τις αρχές, πώς μπορείς να είσαι, να έχεις και την ενθουσιασμό ή ξέρω εγώ την αισιοδοξία ότι αυτά τα πράγματα
θα αλλάξουν. Μακάρι ο Θεός, και εδώ είναι πια η επέμβαση του Θεού, να φωτίσει τους ανθρώπους, αυτό που προσευχόμεθα όλοι μας, να φωτίζει τους ανθρώπους που έχουν ένα καλό μυαλό, να αλλάζουν και θαυματουργικά θα είναι. Κατά πίεση θεϊκή πλέον, ας αφήσουμε την ελευθερία, η ελευθερία μας εδόθη. Και τη χρησιμοποιούμε κατά τέτοιων τρόπων που δεν είναι πλέον ελευθερία, είναι δουλεία προς την αλφα ή την κατεύθυνση. Υποδούλωση. Είναι υποδούλωση. Αυτά είναι μόνο να φωνάζουμε και να λέμε ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία. Και να βγαίνουν οι άνθρωποι και να λένε εγώ είμαι ελεύθερος. Εσείς επειδή τα έχετε ζήσει από κοντά, νομίζω ναι. Ότι ο δικός σας λόγος έχει βαρύτητα. Ναι, αλλά σε αυτά τα περιβάλλοντα. Αυτά είναι βιώματα, τα οποία αν τα λέω αυτά, τώρα βέβαια θα μας ακούνε όλοι οι δικοί μας και μέσα από την τηλεόρασή σας. Και ίσως κουράζονται κιόλας, αλλά δεν πιστεύω. Να... Εγώ νομίζω ότι είναι όμορφες σκέψεις και ωραίοι προβληματισμοί. Γιατί ο σκοπός πάντα αυτών των εκπομπών είναι να δημιουργούμε αυτόν τον υγιή προβληματισμό. Αυτό κάνετε και αυτό δεν ήθελα στην αρχή να σας επενέσω ή να πω πολύ, καλά, πολύ καλή δουλειά κάνετε. Σας παρακολουθώ συνέχεια όταν σηκώνομαι το πρωί, βλέπω την τηλεόραση, βλέπω μερικά πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται και την γυρίζω κανάλι. Και πού καταλήγω, το κανάλι στο Θάρι. Γιατί στο Θάρι θα ακούσω μια λειτουργία. Θα δω ένα λαό. Θα δω ένα σταυρό. Θα ακούσω μια φωνή. Θα δω ένα ένδυμα. Θα δω αυτόν τον πλούτον της Ορθοδοξίας που ζείται, που ζει. Που βιώνεται μέσα στον χώρο τον ελλαδικό γενικά, αλλά και ειδικά στα Δωδεκάνησα. Βλέπετε, εδώ στα Δωδεκάνησα μας έχουμε ένα απλό λαό ευσεβή. Και τον οποίο ζω τώρα περισσότερο από ότι τον φανταζόμουν και τον είχα μέσα στη συνείδησή μου. Τον βλέπω τον κόσμο. Βλέπω την ευσέβεια του κόσμου, την απλότητα του κόσμου. Και μέσα σε αυτή την απλότητα, αν θα τους πεις και ένα λόγο, να είναι να τον ενθαρρύνεις ακόμα καλύτερα να εφαρμόσει αυτό το οποίο κάνει. Να είναι πιο ενσυνείδητο αυτό που κάνει. Να μην είναι μόνο μια προσήλωση ευσεβιστική, τυπική, αλλά είναι πιο δυνατή. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο μυαλό. Όλοι μας έχουμε τις ικανότητές μας. Μόνο είναι να τις κατευθύνουμε εκεί που χρειάζεται. Και εκεί που χρειάζεται, ο πρώτος λόγος είναι ο λόγος της Εκκλησίας. Πάντως χρειάζεται, εγώ πιστεύω, Σεβασμιότατε, και ένας τιμονιέρης που να μας κατευθύνει τη σκέψη πολλές φορές. Γιατί όχι, δεν είναι μόνο, όχι μόνο χρειάζεται. Επιβάλλεται. Έχω έμμονες ιδέες πάνω σε αυτό. Διότι έχω εμπειρία των πραγμάτων πως μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει η πολυμορφία. Λέγουμε υπάρχουν οι δεσποτάδες, υπάρχουν οι ιερείς, υπάρχουν οι διάκονοι, υπάρχει ο επίτροπος, υπάρχει ο άρχος. Όλοι αυτοί, εάν δεν συμφωνήσουν, δεν ακολουθήσουν μια ενιαία γραμμή, πώς να το πω, μάταια εργάζονται. Κάνουν κακό παρακαλώ. Αυτές τις εμπειρίες τις έχω ζήσει μέσα στην άσκηση της εμπειρίας μου. Και καταλήγω σε αυτό τα οποία λέγει ο Χριστός καθαρά. Υπάρχει μια ιεράρχηση μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει μια διαδοχή μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει μια ευθύνη μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει αυτό το οποίο από τον Απόστολο Παύλο μέσα στις επιστολές του λέει, ή μέσα στο Ευαγγέλιο το λέει αυτό. Λέει, ο ακούων ημάς, εμού ακούει. Εμού ακούει. Ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί. Και ο αθετών εμέ, αθετεί τον αποστήλαντάμε. Υπάρχει μια ιεράρχηση, μια ευθύνη. Δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις αυτή την αρχή μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορείς, γιατί οι περιστάσεις το απαιτούν και τα συμφέροντα του καθενός το απαιτούν, να βγάλεις τον επίσκοπο έξω και να τον βάλεις σε δευτερεύουσα θέση. Είναι οι θέσεις του εκεί. Περίοπτος μένει εκεί πέρα και ο οποίος λέει ό,τι κάνει το κάνει γιατί πρέπει να τον υπακούετε και τα λοιπά. Γιατί αυτά τα οποία σας λέει να κάνετε δεν τα λέει από τον εαυτό του, θα δώσει λόγον εις τον Θεόν για αυτά που κάνει. Επομένως εμείς οι αρχιερείς κατά κάποιον τρόπο θέλουμε να επιβάλλουμε αυτά που πρέπει να επιβάλλουμε. Αυτά που πρέπει να επιβάλλουμε πρέπει να είναι καθαρά. Πρέπει να είναι συνεπή, πρέπει να είναι θεολογικά, πρέπει να είναι θεϊκά, πρέπει να καταλήγουν εις το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι ο μεγάλος, δεν είμαστε εμείς οι μεγάλοι. Και οι άλλοι οι οποίοι ακολουθούν τη γραμμή πρέπει να υπακούν σε μια τάξη. Αυτή είναι
Αυτό είναι το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ευσχημόνος πάντα και κατά τάξη γενέστο. Αυτό είναι. Τώρα, αυτό πρέπει τάξη, να το έχουμε πάντοτε. Δεν το έχουμε. Δυστυχώς μέσα στα σύγχρονα φαινόμενα αυτό το πράγμα όλοι οι άνθρωποι δεν το έχουν. Τώρα αυτό είναι εξέλιξης για να μην το αφαιρούμε, να το θέτουμε στον αφηρημένο τομέα. Είναι εξέλιξης και συνέπειες κοινωνικές τις οποίες υφιστάμεθα. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο επηρεαστεί από τις κοινωνικές καταστάσεις, από τις δυσκολίες τις οποίες είχαμε. Τις οικονομικές και όχι μόνο. Επηρεαζόμεθα και τα λοιπά όλα αυτά και κάνουμε ένα σχήμα πώς θα επικρατήσω εγώ, πώς θα επικρατήσει εκείνο, πώς θα επικρατήσει το άλλο και χάνουμε τη γραμμή και την η οποία ουσία. Είναι και η σωτήριος γραμμή και η γραμμή η οποία κατασυγάζει τον άνθρωπο και τον βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο. 2018 Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αγκύρας. Έτσι άλλος ένα σταθμός σημαντικός λοιπόν, της ζωής σας. Ασφαλώς και μπαίνει μέσα στη γραμμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν είναι ότι εγώ πήρα ένα τίτλο Αγκύρας ή οποιαδήποτε άλλο τίτλο της Μικράς Ασίας. Έχει ένα συμβολισμό αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να εξηγήσουμε. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο συμβολισμό, δεδομένου ότι όλη η τακτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι να κρατήσει πνευματικά ζωντανή την εξουσιοδότησή του, την παρουσία του μέσα στους χώρους, αυτό που λέγαμε οι χαμένες πατρίδες. Αλλά και τις λαμπάδες της Αποκαλύψεως αναμένες. Βεβαίως, αναμένες να μην σβαίνονται ποτέ. Όπως έλεγε ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Να κρατήσει αυτήν την κυριαρχία παρά τις απαγορεύσεις. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν οι απαγορεύσεις των συνθήκων οι οποίες δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ποιμνίου μέσα σε αυτές τις πολιτείες. Και όμως το Πατριαρχείο δίδει τους τίτλους. Κρατάει τους τίτλους. Σε όλο το πλήρωμά του ή το περιβάλλον του δίδει τίτλους οι οποίοι δεν έχουν περιεχόμενο. Μέσα σε αυτούς τους τίτλους υπάρχει και η Άγκυρα. Και χαριεντιζόμενος ο Πατριάρχης μου λέει ο Πρωτευουσιάνος Πρωτευουσιάνος και πολυπληθής Μητροπολίτης. Ναι, γράζοντας. Λοιπόν, τι έννοια μπορώ να έχω τώρα εγώ να είμαι ο Αγκύρας? Δύο πράγματα μπορώ να συμφωνώ. Μας δίνει την αίσθηση ότι για να δούμε τι είναι αυτή η Άγκυρα. Τι είναι, πού βγήκε, πώς εξελίχθηκε, τι επέτυχε, σε τι απέτυχε. Άρα μας δίνει την ευκαιρία να ανανεώσουμε ένα θεσμό ο οποίος έχει μείνει στο αφανές. Δεν υπάρχει. Δεν το ξέρουν και κανείς. Τώρα βγαίνει σαν όνομα. Αυτή λοιπόν η παρουσία του τίτλου Αγκύρας μας αναμοχλεύει τη σκέψη. Αναμοχλεύει τη σκέψη. Και για μένα την οποία ταπεινά την λαμβάνω, ξέροντας τις συνθήκες, αλλά και γιατί ένα ακόμα περισσότερο, το δεύτερο, ότι εμείς οι κληρικοί προσευχόμεθα για τους αυτούς που έφυγαν από κοντά μας, για τους γονείς μας, για τους φίλους μας, για όλους αυτούς οι οποίοι φεύγουν από κοντά μας και θλιβόμεθα και λέμε πάει και αυτός, πάει και αυτός, φεύγουν και πάνε στον ουρανό, εκεί θα βρούνε ανάπαυση κοντά στο Θεό. Όλοι αυτοί οι οποίοι πέθαναν μέσα σε αυτούς τους χώρους της Μητροπόλεως Αγκύρας και όλων των άλλων Μητροπόλεων, τι έγιναν, θα μένει ξεχασμένοι σε ανθρώπινα σχήματα, σε σώματα μέσα εις τα βάθη της γης. Τι μας απομένει εμάς τους σημερινούς? Να προσευχόμεθα για αυτούς. Να κρατούμε την ένωσή μας με τον ουρανό. Εκεί για μας, τους κληρικούς τουλάχιστον, είναι αυτός ο δεσμός που υπάρχει μεταξύ ουρανού και γης. Ξεφεύγουμε από τα γήινα, χτιμώντας τα γήινα κατά την κρίση του καθενός, λέγοντας και αυτό που είπε και ο Κύριος, ότι απόδοτε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να πούμε για αυτούς τους όρους, η ανάλυση του είναι μεγάλη υπόθεση, και να ξέρουμε ότι εμείς συνδεόμεθα με αυτούς που έφυγαν, με τους γονείς μας. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα άνθρωπο να πει ότι ξέχασα τον γονέα μου ο οποίος πέθανε και δεν προσεύχομαι γι' αυτόν. Εδώ πέρα όλες οι εκδηλώσεις, οι θρησκευτικές στα νησιά μας είναι τα μνημόσυνα τα οποία κάνουμε. Μνήμη, βέβαια. Τα κόλληβα τα οποία προσφέρουμε. Το μοίρασμα αυτό το συμβολικό προς όλον τον κόσμο, ότι υπάρχει η επαφή και ότι για να απαλύνουμε τον πόνο
του χωρισμού μεταξύ των ανθρώπων σε ουρανό και σε γη, για να μην θλιβόμεθα συνεχώς και λέμε αχ και αχ και αχ, διότι έφυγε ο άντρας μου ή η μητέρα μου ή ο πατέρας μου, όπως θα λέω, λέμε ότι εμείς ενισχυόμεθα από αυτούς που είναι από πάνω. Οι ψυχές τους, αφού είναι πραγματικότητα αυτές οι ψυχές, αυτή είναι η πίστη μας. Είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Προσδοκώ να πάμε. Στο σύμβολο. Κάποτε θα πάμε και εμείς. Γιατί να θλίβουμε τόσο. Θλίβομαι ανθρώπινα, διότι οι σχέσεις μας ήταν έτσι. Θυμάμαι, ήταν καλός, ήταν εκείνο μου, έκανε αυτό κτλ. Και αυτό είναι ένα συναισθηματικός δεσμός μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά τώρα, αφού έφυγε, πρέπει εμείς να έχουμε άλλο δεσμό προς αυτόν τον άνθρωπο. Να επικαλούμεθα αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο. Και η αγάπη είναι ακατάλυτος δεσμός. Μπαίνουμε, ακριβώς. Συνοδεύει και συνδέεται ακόμη περισσότερο. Ναι, συνδέεται ακόμα περισσότερο. Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε θεολογική ανάλυση, πώς είναι ο άλλος ο κόσμος, τι είναι ο άλλος ο κόσμος. Μας ζητάνε οι άνθρωποι να τους πούμε. Να τους πούμε με παραδείγματα. Και εμείς στην απλότητά μας και στην πραγματική γνώση μας λέμε, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω τα συμφραζόμενα που οδηγούν σε αυτή την πνευματικότητα. Ίσως πρέπει πάντοτε να μην θέλουμε να εξιχνιάσουμε το μυστήριο του Θεού. Και δεν μπορούμε. Γιατί είναι μυστήριο του Θεού όλο αυτό. Διότι θα κάνουμε φαντασιώδεις. Σκέψεις, προσεγγίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι καλές και μπορεί να μην είναι καλές. Γι' αυτό λέμε, αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Τι είναι όμως το μυστήριο το μεγάλο, ότι το γήινον συνδέεται, είναι προϋπόθεσης του πνευματικού. Εάν το γήινο δεν το διαχειριστείς όπως χρειάζεται, με όλα τα μέσα που σου διαθέτει η Εκκλησία και το μυαλό σου που σου έδωσε ο Θεός, να τα χρησιμοποιήσεις προς μια κατεύθυνση λογική και ανθρώπινη, τότε δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Αυτή είναι το θέμα. Μεταξύ κτιστού και ακτίστου, όπως έλεγε ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός. Είναι αυτή η συνέπεια, η φυσική του. Πάντως, σεβασμιότατε, εγώ θα βάζα και μία άλλη παράμετρο στον τίτλο σας, Άγκυρας, ότι και η Άγκυρα είναι ο Χριστός, έτσι. Ναι, βέβαια. Εγώ έκανα ένα χαρτί Άγκυρα, Άγκυρα και βρήκα την Άγκυρα. Λέω Άγκυρα, Άγκυρα ελπίδος κατέχοντες αγαλόμεθα. Είναι του κανόνος του Πάσχα. Και η προς Γαλάτας επιστολή χρησιμοποιεί αυτή την Άγκυρα. Άγκυρα, και τώρα μπαίνει μέσα στην νοοτροπία μου η Άγκυρα. Έβαλα και εγώ το σύμβολο. Σφραγίδα, το σύμβολο. Πολύ η Άγκυρα. Αυτές τις ημέρες, θέλοντας να φτάσουμε προς το τέλος της συνέντευξής μας, της τόσο όμορφης, της τόσο πνευματικής και της τόσο μεστής, γιατί πραγματικά τη χάρηκα, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τη Μητρόπολη των Εορτών. Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Έχουν ένα χρώμα ιδιαίτερο εδώ στα νησιά μας, αυτή η πίστη η βαθιά, αυτή η θρησκευτικότητα η οποία εκδηλώνεται με το να πάμε το βράδυ στην εκκλησία, να ακούσουμε αυτούς τους υπέροχους ύμνους, τα καθίσματα, δεύτε είδομεν ναι. Πιστή, τι θαυμάζεις Μαριά μου. Υπέροχα, ναι. Όλα αυτά τα όμορφα και οι συνήθειες αυτές οι νησιώτικες, θέλω έτσι λίγα πράγματα να μας πείτε μέσα από το αποστάλαγμα της σοφίας σας και της πίστης σας, σεβασμιότατε. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή όλη μου τη ζωή, στο εξωτερικό, προϋπαντώντας τη γέννηση του Χριστού, σε συνθήκες δύσκολες, διότι το πνεύμα του εορτασμού των εορτών αυτών ξεφεύγει από το εκκλησιαστικό του περιεχόμενο, το είναι κοινωνικό φαινόμενο προς κατανάλωση και όλα τα άλλα τα οποία... Προστέρψην. Ναι, προστέρψην, προστέρψην. Ακριβώς για να ενισχύσουν τον λαό να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να πάει σε μια ατμόσφαιρα γιορταστική με τον Άγιο Βασίλη. Εικονική όμως, όχι πραγματική. Εικονική. Εικονική, η οποία αποτυπώνει τα αισθήματα των ανθρώπων τα οποία δεν είναι καθορισμένα. Λοιπόν, και είχα πάντοτε την αίσθηση ότι κάτι μου λείπει. Ότι έρχονται τα Χριστούγεννα, βλέπω το γεγονός αυτό της γεννήσεως του Χριστού με όλο αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, με τη Φάτεν, με την Παναγία, με τη Βηθλεέμ, με τον Αστέρα, με τους όλους αυτούς τους ακόμη μάρους, και με τα παιδιά, με τα και κάλαντα. Με τα κάλαντα, όλα αυτά που πλαισιώνουν και πάνε και εκφράζουν αυτή την ιερότητα του μυστηρίου που μας βάζουν μέσα σε ένα δρόμο περισκέψεως πάνω σε αυτό το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, αυτού του μυστηρίου που έρχεται χωρίς να φαίνεται και το οποίο αγκαλιάζει πλέον τον άνθρωπο την γη και την βάζει μέσα σε μια νέα πορεία της Καινής Διαθήκης.
Λοιπόν, αυτό είναι το απλό, καθαρό συναίσθημα που μας δίδει την αίσθηση, τη βαθιά αίσθηση, την θεολογική προσέγγιση της ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός απεφάσισε και στέλνει τον Υιόν Του. Ο Θεός κατεβαίνει. Ο Θεός έρχεται και γίνεται ένα με την ανθρωπότητα. Ζούμε δηλαδή μία πραγματικότητα η οποία ξεφεύγει από τα καθορισμένα. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, το οποίο όμως δεν έχουμε καθορίσει ακόμα και το έχουμε πλατιάσει και το ζούμε κατά διάφορων τρόπων. Το ζούμε όμως κατά τον καλύτερο τρόπο και θέλω να πω ότι εδώ ακόμα περισσότερο το ζούμε. Βλέπω όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται, βλέπω το κοινό συναίσθημα των ανθρώπων, η συνείδηση του κόσμου ότι δέχεται τον Χριστό μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω ακόμα κατά πόσον έχει τη συνείδηση να επηρεάσει και την κοινωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Παρά τις παθογένειες μας. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να σκεφτεί πάνω σε αυτό το θέμα ότι έρχεται ο Χριστός, αλλά ποια συνέπεια έχει πάνω στην κοινωνική μου συμπεριφορά, την οποία είμαι υποχρεωμένος να αλλάξω κάποια νοοτροπία μέσα σε ένα πνεύμα, όχι κριτικής και αρνήσεως, σε ένα θετικό πνεύμα, πώς μπορούμε να γίνουμε μεταλλαγής μιας κοινωνίας, την οποία αποτελούμε εμείς οι ίδιοι, προς το καλύτερο και προς το θεολογικότερο, προς το εκκλησιαστικό. Αυτό γίνεται. Παρακολουθούμε όλο τον εορταστικό αυτόν κύκλο, βλέπουμε τα δέντρα, βλέπουμε τις εκδηλώσεις, εξεφεύγουμε καμιά φορά, αλλά αυτό το ξεφεύγω, το υπέρ που γίνεται και το οποίο δεν έχει εκκλησιαστικό χαρακτήρα, αλλά έχει κοινωνικό χαρακτήρα, υπερτονίζεται καμιά φορά σε εκδηλώσεις, στις τηλεοράσεις, από εδώ από εκεί. Όταν ήμουν νεότερος ίσως τα έβλεπα πιο εύκολα, τώρα τα βλέπω πιο μάταια, πιο απομακρυσμένα από την νοοτροπία μας και επομένως θα έλεγα εμείς που είμαστε άνθρωποι με μυαλό, όριμοι μέσα στη ζωή, που ζήσαμε όλη μας τη ζωή, να τα βρούμε πάνω από αυτό το πρίσμα. Ότι μέσα στη ζωή μας έρχεται ακόμα μια φορά ο Χριστός, αυτό το νήπιο, αυτό το παιδί το οποίο έρχεται. Αυτός ο πλούτος της Εκκλησίας μας που ψάλλεται με τους ύμνους, τους σπουδαίους τους οποίους συνέθεσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί όλοι να κατασυγάσουν τη συνείδησή μας, να μας δώσουν την αίσθηση ότι κάτι χαρούμενο ζούμε μέσα στην ζωή. Το βλέμμα μας να στραφεί προς όλο τον κόσμο και να στραφεί ακόμα προς τους δικούς μας τους ανθρώπους, να δείξουμε τα συναισθήματά μας, να προσέξουμε, να δώσουμε τον εαυτό μας και προς τους άλλους, να εφαρμόσουμε τις εντολές τις οποίες μας έφερε ο Θεός, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας, να απαλλαγούμε από τα πάθη μας. Εκεί πια ερχόμαστε στην έννοια της καθάρσεως του ανθρώπου, πώς ο άνθρωπος καθαρίζεται, μετάνοια. Πώς μετανοεί, σε τι μετανοεί, πώς αλλάζει οι συνειδήσεις του, πώς γίνεται καλύτερος, απαλλασσόμενος από την αντιπαράθεση που έχει συνεχώς μέσα του με το καλό, με το κακό. Όλη η θεολογία μας πάνω σε αυτό στηρίζεται. Το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία, οι αντιθέσεις, ο αγγελικός κόσμος και ο κόσμος του έως φόρου. Αυτή η αντιπαράθεση που είναι ένας κανόνας της ζωής και δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ μέχρι την τελευταία μας πνοή, να μπορέσουμε να κυριαρχήσει αυτός ο καλός ο κόσμος. Γιατί εμείς εξελισσόμεθα μέσα στην κοινωνία, γινόμεθα μεγαλύτεροι κάθε μέρα, αλλά ελπίζω να, η πλάστιγκα να πηγαίνει προς το καλό. Η πλάστιγκα να πηγαίνει προς το καθάρισμα της ψυχής μας. Η πλάστιγκα να πλησιάζει προς τον Θεό. Η πλάστιγκα να πλησιάζει με γέννηση ενός παιδιού, το οποίο γίνεται ο βασιλιάς της ζωής μας και μας οδηγεί προς την αιώνια ζωή. Αυτό είναι ένας πραγματικός χαρακτήρας και θέλω οι πιστοί μας οι οποίοι εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο με την ευσέβειά τους να το έχουν μέσα στην συνείδησή τους και να καλυτερεύουν τον εαυτό τους και πάνω απ' όλα εγώ ίδιος θέλω να καλυτερεύω τον εαυτό μου πάνω σε αυτή τη γραμμή. Διότι τα χρόνια πέρασαν και επομένως δεν ζητώ τίποτε άλλο, άλλωστε το ζητούσα πολλά. Λέω έφτασα αυτά τα χρόνια και λέω α, έφτασα σε αυτά τα χρόνια, δόξα τω Θεώ. Και στις πιο δύσκολες στιγμές μου έλεγα εντάξει,
τόσα μου έδωσε ο Θεός. Παραπάνω δεν χρειάζεται. Δόξα τω Θεώ. Ζω σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Θα ζήσω αύριο. Δόξα τω Θεώ. Δεν κάνω μακροχρόνια σχέδια. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνεις τι παραπάνω. Το έλεγε πολύ εύστοχα ο λαός μας, ο Θυμόσοφος. Έχει ο Θεός και δόξασε ο Θεός. Ναι, ναι. Το λέγανε οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας. Όλα αυτά τα οποία προσθέσατε και είπατε, σεβασμιότατε, θα έλεγα και αυτή την ενστοτική έκφραση. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Ναι. Γεννάτε και σήμερα, εν έτη 2019, παρά τις κακίες, παρά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η ελπίδα μας. Η ελπίδα είναι η μεγάλη ελπίδα μας. Και η άγκυρά μας. Και η άγκυρά μας. Και καμιά φορά όταν θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους, να πω πια λέω τι να πω. Λέω τι να πω. Και έρχεται στο μυαλό αυτό που ο Απόστολος Ιωάννης έλεγε στα γεράματά του. Αγαπάτε. Εκ νέα μου αγαπάτε αλλήλους. Εάν μπορούμε ακόμα να μας ακούνε με αυτό το πνεύμα οι άνθρωποι και να αλλάζουν αμέσως, να πούνε αφού το λέει ο Δεσπότης, τεκνία μου αγαπάτε αλλήλους, να μπορώ και εγώ να αγαπώ, αυτό είναι μια επιτυχία. Το α και το ω στη το ζωή της Εκκλησίας μας είναι αγάπη. Το ρήμα αγαπώ. Είναι αγάπη. Σεβασμιότατε, χάρηκα πολύ, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εκβαθέων συνέντευξη. Δεν θα την έλεγα εξομολόγηση, γιατί εγώ εξομολογούμε σε εσάς με αυτά τα οποία λέμε. Και να είστε πάντοτε δυνατός, γερός, θεοστήριχτος, έχετε πολλά ακόμη να προσφέρετε. Να σας πω, εγώ σας ευχαριστώ, διότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Εγώ την αποφεύγω αυτή. Έχω δώσει συνεντεύξεις πολλές στο εξωτερικό και όταν πρόκειτο να κάνω μια συνέντευξη έπρεπε να προετοιμαστώ, να πάρω κοινό, να πάρω κοινό. Και έπρεπε να γράψω κτλ. Δεν έγραφα ποτέ. Έπεφταν τόσα πολλά. Μέσα και λέω τώρα τι να πω. Έβαζα ένα σχέδιο, αλλά λέω εκείνη την ώρα να πω αυτό που πρέπει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας μιλήσατε λοιπόν, όμως. Έγινε και σήμερα και ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία με τη δική σας μεσολάβηση να απευθύνω εις όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, θα μας παρακολουθήσει, τις καλύτερες μου ευχές. Ο Χριστός που γεννιέται για μια φορά ακόμη μέσα μας, επαναλαμβάνει τη γέννησή του, να μας ενισχύει και να μας καθαρίζει μέσα στη ζωή μας, να έχουμε όλες τις αρετές τις οποίες μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός, την υπακοή, τον σεβασμό, τη συμπαράσταση και όλα τα άλλα τα χαρίσματα που μας δίδει, ούτως ώστε η ζωή μας να πλαισιώνεται από αυτές τις αρετές, οι οποίες έχουν και περιεχόμενο. Όταν τις εφαρμόζεις, τότε αλλάζει η ψυχολογία σου. Βεβαίως. Και γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, εφαρμόζοντας τις εντολές του Θεού. Ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Ποσοτικά. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, επίσκοπος Σασίμων, Μητροπολίτης Γαλλίας, Μητροπολίτης Ελβετίας και τώρα Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας. Είχαμε τη χαρά να τον επισκεφθούμε εδώ στην ΚΟ που βρίσκεται και όπου διαμένει πια μόνιμα, έτσι. Ναι, μεταξύ Πατριαρχείου και ΚΟ. Γιατί είστε και συνοδικός αυτή την περίοδο. Ναι. Και νομίζω ότι πολλά είπαμε, υγιείς προβληματισμούς καταθέσαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους λόγιους ιεράρχες, οι οποίοι ανάλωσαν τη ζωή τους, πρώτα-πρώτα στην Εκκλησία μας, για το καλό της Εκκλησίας μας, εφάρμοσαν αυτή την τακτική και τη σύνεση και την διάκριση που είναι μείζον των αρετών, και από αυτά που ακούσαμε νομίζω ότι η πεμπτουσία όλων είναι ότι πραγματικά χαιρόμαστε που είμαστε παιδιά του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο που πολλές φορές, όπως έλεγε ο Λόγιος Ιεράρχης, ο Μακαριστός Πέργης, είναι το κατάστηκτον της μόλοψη αλλά και παστενουργών, μας δίνει πάντοτε αυτή την αίσθηση ότι μεγαλουργεί και πάντοτε είναι παστενουργό και στηρίζεται και στους ανθρώπους του, όπως είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Ιερεμίας. Καλές γιορτές, ευλογημένα Χριστούγεννα και ήθε οι ευχές του και οι ευλογίες του να μας συνοδεύουν, αλλά και να μας συντροφεύουν όλους.